Σε εορταστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η σύναξη για την ελληνική φιλοσοφία και την παιδεία στι 30 Ιανουαρίου 2020 στον Αρχιεπισκοπικό Καθεδρικό Ναό Αγία Τριάδα του Μανχάταν. Την εκδήλωση διοργάνωσε το Γραφείο Παιδεία τη Ελληνική Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Αμερική και συγκαταλέγεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή των τριών Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, προστατών τη ελληνική παιδεία και των ελληνικών γραμμάτων. Ο διευθυντή του τμήματο ελληνική εκπαίδευση, Δ. Αναστάσιο Κουλαρμάνη, ο οποίο επιμελήθηκε την παρουσίαση και το συντονισμό τη εκδήλωση, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι τρει ιεράρχε ξεχώρισαν για τη γνώση, το θεολογικό έργο και την προσφορά του, καθώ και ότι το παράδειγμά του είναι σήμερα πιο αναγκαίο από ποτέ. Πριν την έναρξη τη εκδήλωση, ο Δ. Αναστάσιο Κουλαρμάνη δήλωσε στον κόσμο σε αναφορικά με τη σημασία τη εορτή των τριών ιερχών η σημερινή γιορτή είναι μια γιορτή που μας μαζεύει όλους μαζί, να τη γιορτάσουμε μαζί σαν μια οικογένεια, σαν μια κοινότητα. Μας θυμίζει όχι μόνο τι τις θυσίε που έκαναν οι τρεις ιεράρχες, αλλά και οι πρώην, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, να βαστίξουν τη γλώσσα μας ζωντανή, να μπορούμε και εμείς να τη μεταδώσουμε στα παιδιά μας και να συνεχίζει να ζει εδώ στην Αμερική, αλλά, ω σε όλο τον κόσμο. Και πρέπει να γιορτάζουμε, πρέπει να βάλουμε μία μέρα ξεχωριστή, να μπορούμε να τη γιορτάσουμε μαζί. Να γιορτάσουμε και τους καθηγητές και τις δασκάλες τους δασκάλους που θυσιάζουν μια ζωή να μπορεί να συνεχίζει αυτό το έργο. Γιατί με παιδεία είναι και οι δασκάλοι. Και όλοι ξέρουμε ότι η παιδεία είναι κάτι που διδάσκει τις άλλες προσωπικότητες. Education, teachers create all other professions. Και πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Οι δασκάλοι μας κάνανε, και πρέπει να τους θυμάμαι κάθε μέρα. Και μορφώνουν προσωπικότητες. Κοίτα, έχουμε, έχουν... Κάθε παιδί θυμάται τον δάσκαλο, τη δασκάλα που του άλλαξε τη ζωή. Αυτά τα παιδιά χαλάνε περισσότερη μέρα στα σχολεία, στα θρανία, παρά στο σπίτι του. Και πρέπει να καθόμαστε και να του ευχαριστούμε. Είναι μια μέρα που μπορούμε να πάμε στα σχολεία και να πούμε στη δασκάλα μα, στον δάσκαλο σα Ευχαριστώ γιατί όχι, τι μου έχει δώσει, τι μου έχει προσφέρει. Υπό τη διεύθυνση του Θεόδωρου Αλβανού, η σχολική χοροδία του καθεδρικού έψαλε το των τριών και το τρισάγιο ύμνο. Αναφερόμενο στο έργο που επιτελείται στη συγκεκριμένη χοροδία, ο Θεόδωρος Αλβανό δήλωσε στον κόσμο σε φέμ μετά την εκδήλωση. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία και την τιμή να ψάλουμε για του τρει ιεράρχε που αυτή την τεράστια γιορτή τη Ορθοδοξία με τη χοροδία μα, η οποία δημιουργήθηκε λίγου μήνε πριν. Παρά τον ελάχιστο χρόνο προετοιμασία που είχαμε, τα παιδιά μαθαίνουν απίστευτα γρήγορα. Εντός μιας εβδομάδας καταφέραμε να βγάλουμε τρεις ψαλμούς, ε, τροποποιημένους βυζαντινούς ψαλμούς, σε δίφωνη και σε κάποιες περιπτώσει τρίφωνη χοροδίας. Και αυτό. Και έχουμε πολλές εκπλήξεις. Ο Γενικό Πρόξενο τη Ελλάδα στη Νέα Υόρκη, Δόκτωρ Κωνσταντίνο Κούτρα, απίφθινε σύντομο χαιρετισμό. Παράλληλα, συνεχάρει την Αρχιεπισκοπή και ιδιαίτερα το σεβασμιό του Αρχιεπίσκοπου Αμερική Κύριο Ελπιδοφόρο για την επιμέλεια και το ζήλο που επιδεικνύει στο θέμα τη προαγωγή τη ελληνική γλώσσα και τη παιδεία γενικότερα. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία διατήρηση τη ελληνική γλώσσα, την απόκτηση πραγματική όπω είπε παιδεία, κάνοντα ιδιαίτερη μνήμα στη νέα γενιά. Μαθητέ των Κοινοτικών Ημερήσεων Ελληνοαμερικανικών Σχολείων τη Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια προέβησαν σε σύντομε ομιλίε για του τρει ιεράρχε. Πιο συγκεκριμένα, μίλησαν η Χρήσα Σάβα από το Ελληνικό Σχολείο Τιμίου Σταυρού στο Μπρούκλιν, η Σοφία Μίταλα από το Σχολείο Δημήτριο και Γεωργία Καλοειδή στο Μπρούκλιν, ο Ελευθέρω Περσελή από το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο στο Μπρόγκ και η Βαλιάνα Μιλισουργού από το Λύκειο Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια. Ο πανεσολευότατο αρχημανδρήτη Μάξιμο Κόνστα, κοσμήτορα τη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστόνη, παρουσίασε την κεντρική ομιλία τη εκδήλωση με τίτλο Τραγουδίστε στον κύριο Ένα νέο τραγούδι: Οι Τρει Ιεράρχε και η Θεολογία τη Μουσική. Μιλώντα στο Κόσμο FM, μετά τη λήξη τη εκδήλωση, είπε ο πανοσιολογιώτο Αρχιμανδρίτης Μάξιμο Κόνστα αναφορικά με το θέμα τη ομιλία του. Με απλά λόγια, η ομιλία μου ήταν για την προσφορά των τριών ιεραρχών στην εκκλησιαστική μας μουσική παράδοση. Ο καθένας από τους τρεις, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γιώριος Χρυσόστομος και ο Άγιος Γρηγόριος, ο καθένας έχει τη δική του έτσι ειδική προσφορά σχετικά με λόγια για τροπάρια και δοξαστικά και ιδιόμελα, σχετικά με μουσικές μορφές, μελωδικές μορφές και με πολλά άλλα στοιχεία τα οποία είναι μαζί μας μέχρι σήμερα, μέχρι στη, μέσα στη λατρεία μας. Όταν λατρεύουμε το Θεό μέσα στο ναό, όταν μαζευόμαστε στο, στις εκκλησίες μας, δεν μιλάμε στο Θεό αλλά τραγουδάμε στο Θεό, ξέρουμε στο Θεό. Γιατί? Γιατί τα λόγια είναι περιορισμένα. Τα λόγια έχουν σύνορα τα οποία μας εμποδίζουν από την ανύψωση προς το Θεό. Ενώ η μουσική σπάει, ας το πούμε έτσι, τα, τα όρια της, α, της γλώσσας και των λέξεων και ανοίγει ε, την λέξη, κάθε λέξη και κάθε έννοια των λέξεων και μας φέρνει πάνω στον ουρανό. Με το, με, το, άνοιγμα των λέξεων ανοίγει και η καρδιά μας. Και έτσι όλη η Εκκλησία είναι ένα σήκωμα, ένα α, 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 α ευχαριστώ, προς τον ουρανό και προς τον Θεό. Κατά τον καταληκτήριο λόγο του, ο Σεβασμιώτο Αρχιεπίσκοπο Αμερική, κ. εξέφρασε τα συγχαρητήριά του και τι ευχαριστίε του προ όλου του συντελεστέ διοργάνωση τη εκδήλωση. Παράλληλα, ανήγγειλε επίσημα την ανασύσταση της Ανώτατης Επιτροπής Ελληνικής Παιδείας με επικεφαλή στην εκπαιδευτικό Αθηνά Κρομίδα, υπογραμμίζοντας εκ νέου ότι η παιδεία και η ελληνική γλώσσα αποτελούν προτεραιότητά του. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο Σεβασμιώτος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ολπιντοφόρος δήλωσε σχετικά στο Κόσμος ΕΦΕΜ. Η αποψινή εκδήλωση ήταν πολύ συγκινητική, διότι πέραν της ομιλίας που ήταν ο κύριος ομιλητής, ο νέος μας κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής, ο του Αρχιμαδρίτης, κύριος Μάξιμος Κόνστας. Αυτό που με συγκίνησε ιδιαίτερα ήταν τα παιδιά μας, τα οποία όχι μόνο έψαλαν, αλλά και απήγγυλαν κείμενα τα οποία πραγματικά μας εντυπωσίασαν και μας έκαναν υπερήφανους, διότι αυτό έχει σημασία, το πώς ζει αυτήν την εορτή και πώς την εφαρμόζει και πώς την εορτάζει η νεολαία μας, η μελλοντική γενεά, διότι για αυτήν γίνεται, καθότι την εορτή αυτή εορτάζουμε την παιδεία μας. Και όχι μόνο την παιδεία μας, αλλά και τη μόρφωσή μας και την παράδοσή μας και τη γλώσσα μας. Γι' αυτό και θεώρησα σωστό σε αυτήν την εορτή, σε αυτήν την ημέρα να κάνω και την επίσημη αναγγελία της ανασυστάσεως της Ανωτάτης Επιτροπής Ελληνικής Παιδείας, η οποία είχε καταργηθεί παλαιότερα, και είμαστε έτοιμοι να την λειτουργήσουμε ξανά με επικεφαλής την ξεχωριστή και εκλεκτή εκπαιδευτικό και σεβαστή από όλο τον ελληνισμό και από όλο τον εκπαιδευτικό κόσμο των ΗΠΑ την κυρία Αθηνά Κρομίδα η οποία ευχαρίστως δέχθηκε αυτήν την θέση και αύριο θα ανακοινωθούν με επίσημο ανακοινωθέν και όλα τα υπόλοιπα ονόματα και έτσι τραβάμε τα μανίκια και αρχίζουμε δουλειά. Και όπω σα είπα, η παιδεία είναι προτεραιότητα για μα, η ελληνική γλώσσα είναι προτεραιότητα και τα σχολεία είναι προτεραιότητα. Και στο εξή, δεν θα κλείνουν σχολεία, αλλά θα ανοίγουν. Και το λέμε και το εννοούμε και το κάνουμε. Ο Διευθυντή του Πολιτιστικού Τμήματο τη Αρχιεπισκοπή Αμερική, καλλιτεχνικό διευθυντή και πρωτοψάλτη του Καθεδρικού Ναού, Νεκτάριο Αντωνίου, παρουσίασε με την παραδοσιακή μουσική ομάδα ένα πρόγραμμα με τραγούδια από την πατρίδα των τριών ιεραρχών. Στην παραδοσιακή μουσική ομάδα συμμετέχουν οι μουσικοί Λαμπρινί Καμπούρα στο Κανονάκι, Δημήτρη Κεχαγιάς στο Πολίτικο Λαούτο και Νίκο Χαλδιάκη στο Τραγούδι και στα Κρουστά. Η αρχιεπισκοπική βυζαντινή Χοροδία, υπό τη διεύθυνση του Δ. και Κεχαγιά, έψαλε το τροπάριο και το δοξαστικό των Τιών Ιερχών, καθώ και τι φήμε του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Κυρίου Βαρθολομέου και του Ερχιεπισκόπου Αμερική κ. Ελπιδοφόρου. Μέλη της Αρχιεπισκοπικής Βυζαντινής χοροδία είναι ο Πάτερ Παντελεήμων Παπαδόπουλος, ο Πάτερ Ανδρέας Χούπος, ο Πάτερ Νικόλαος Πάρος, ο Ιεροδιάκονος Πάτερ Γεώργιος Καζούλης, ο Νικόλαος Χαλδεάκης και ο Νεκτάριος Αντωνίου. Ο Νεκτάριος Αντωνίου, ο οποίος μελήθηκε μουσικά την εκδήλωση, δήλωσε στο κόσμο FM πριν την έναξη της εκδήλωσης. Στο πρόγραμμα προς τιμήν των τριών ιεραρχών στον Αρχιεπισκοπικό Ναό της Αγίας Τριάδας, Επιμελούμε την μουσική και παρουσιάζουμε ένα ορχιστρικό μέρος με μουσικές και μελωδίες από την γη των Τριών Ιεραρχών, δηλαδή από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Ανατολική Έτσι Περιφέρεια, μέχρι και την Καπαδοκία. Στην μουσική απόδοση αυτών των μελωδιών έχουμε τον δόκτορα Δημήτριο Κεχαγιά, που θα παίξει ε, «Λαούτο» και ούτη ε, και έχουμε επίσης την Λαμπρινή, το επώνυμο της δυστυχώ με διαφεύγει, είναι άρτη αφιχθήσα από την Ελλάδα, μια νέα συνεργάτηδα της Αρχιεπισκοπικής Χοροδίας και επίσης έναν νέο ψάλτη, ο οποίος έχει έρθει από την Ελλάδα και θα αναλάβει το ψαλτήρι του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια, ο Νικόλαος Χαλδεάκης, ο οποίος είναι πρωτοψάλτης έχει σπουδάσει επίσης θέατρο και έχει αναδειχθεί στον χώρο αυτό στην Αθήνα. Και είναι επίσης ο άνθρωπος ο οποίος θα συνοδεύσει στα κρουστά, στο σχήμα και επίσης θα τραγουδήσει κάποια, κάποιες μονοδίες. Στο τέλος του προγράμματος θα κλείσει η, αρχαι η αρχαιοσωπική χοροδία. Με το τροπάριο των τριών ιεραρχών θα ψάλουμε τις φήμες του Πατριάρχου και του Αρχιεπισκόπου μας Ελπιδοφόρου καθώς επίσης θα πούμε και το δοξαστικό των τριών ιεραρχών. Στην αρχή του προγράμματος έχουμε επίσης ένα μουσικό αφιέρωμα σαν εναρκτήρια προσευχή από την παιδική χοροδία του Αρχιεπισκοπικού Σχολείου στο Καθεδρικό εδώ της Αγίας Τριάδας υπό τη διεύθυνση του Θεόδωρου Αλβανού, ο οποίος είναι από τη Θεσσαλονίκη ένα αστέρι στον χώρο της ε, και εξαιρετικό πιανίστα που έχει μεταπτυχιακές σπουδές εδώ και βραβεία στον χώρο της μουσικής έτσι, ερμηνείας. Την εκδήλωση τίμησαν μεταξύ άλλων με την παρουσία τους ο Σεβασμιότητος Αρχιεπίσκοπος πρώην Αμερικής κ. Δημήτριος, ο το Επίσκοπος Μηδίας κ. Απόστολος, ο Ιρατικός Προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού Πάτερ Ιωάννης Βλάχος, ο Αρχιδιάκονος Ελευθέριος Κωνσταντινίδης, ο Διάκονος Καλίνικος Χασάπης, η Διευθύντρια του Γραφείου Εκπαίδευσης της Αμέσου Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας Αθηνά Φιλίπου Κατέχη, η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Συλλόγων Αμερικής Στέλλα Κοκόλη και η Διευθύντρια του Απογευματινού Τμήματος του Ελληνικού Σχολείου Τιμίου Σταυρού στο Μπρούκλιν, Ελευθερία Ήκουτα. Επίσημο ανακοινοθέν τη Αρχιεπισκοπής Αμερικής, Αμερική ανέφερε ότι νωρίτερα την ίδια ημέρα, προεξάρχοντα του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Αμερική κ. Ελπιδοφόρου, τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία για του διευθυντέ, του δασκάλου και του μαθητέ των κοινοτικών ελληνομερικανικών σχολείων τη Νέα Υόρκη στον Αρχιεπισκοπικό Καθεδρικό Ναό Αγία Τριάδας στο Μανχάταν. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο Σεβασμιότητος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Κύριος Ελπιδοφόρος μίλησε για τη ζωή και το έργο των τριών ενερχών, καθώς και για τη σπουδαιότητα τη ελληνοορθόδοξη κληρονομιάς, ενώ πραγματοποιήθηκε και η κοπή της Βασιλόπουτας για τους διευθυντές, εκπαιδευτικούς και μαθητέ των ημερήσεων ελληνοαμερικανικών σχολείων τη περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ίδια πηγή, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την εορτή των τριών ιερεχών, το Γραφείο Παιδείας της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Αμερικής προγραμμάτισε την απονομή βραβείων αριστείας οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχες από τον του Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο την 1η Φεβρουαρίου 2020 στον Καθαδρικό Ναό Αγίας Τριάδος του Μανχάταν. Όπως διευκρινίζεται, Αποδέκτε του συγκεκριμένου βραβείου είναι οι μαθητέ των κοινοτικών ημερήσεων και απογευματινών σχολείων που αρίστευσαν στην εξέταση τη νεοελληνική γλώσσα τον Ιούνιο του 2019. Στο πλαίσιο τη ίδια εκδήλωση, ανακοινώθηκε η παρουσίαση ομιλία με θέμα Η αξία τη ελληνική γλώσσα και του πολιτισμού για την Αμερικανική κοινωνία με κύριο ομιλητή τον πολιτιακό γερουσιαστή τη Νέα Υόρκη, Ανδρέα Γουνάρδη. Δέσποινα φεντούλη για το Κόσμο FM.